Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή χωρίς παροπίδες και απόψε εδώ μαζί. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον μέγα νικητή της υποδρομίας της χρονιάς του κυπριακού GBI Derby. Russian Problem. Ήταν ανάμεσα στους διεκδικητές. Έδειξε και στις προηγούμενες του συμμετοχές ότι πρόκειται για καλό στέγερ. Κέρδισε το Derby καθαρά, εύκολα θα λέγαμε. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για τον κύριο Λουκίο Ακή, μετά τον Μαντίπα. Έξι στο σύνολο. Έξι στο σύνολο. Νίκο Τσακούρας κατακτά την δεύτερη μεγάλη υποδρομία της χρονιάς. Ναι. Μετά το Oaks, με τη Thrive, κατεκτάει και το Russia, με το Russia Problem τον Derby. Και κάνει και το δίδυμο Θεοδόσης. Βεβαίως. Θεοδοσίου. Μάλιστα. Εντάξει, το είχαμε μπει αρκετά πριν, πιο πριν, ότι ο Russian Problem ήταν ένα πολύ καλό στέρ και θα διεκδικούσε με μεγάλες πιθανότητες στην νίκη. Εντάξει, το απέδειξε στην κούρσα με τον καλύτερο τρόπο, κέρδισε εύκολα και έδειξε ότι είναι ένα πολύ καλό στέιερ. Μάλλον επαναβεβαίωσε ότι είναι ένα πολύ καλό στέιερ. Εντάξει, η επίδεση ότι ήταν ικανοποιητική, περίπου γύρω στα 3,5 δευτερόλεπτα καλύτερο από το χρόνο που έκανε η Θράκη στο Ουξ. Ναι. Οπότε δείχνει ότι είναι ένα πολύ δυνατό άλογο. Ειδικά σίγουρα στι μεγάλε αποστάσει. Όπω καλό είναι και ο Σεαστράτη, άλλωστε μα το έδειξε και στο παρελθόν ότι είναι και αυτό καλό στέιερ. Εντάξει, είπαμε αρκετέ φορέ για τα άλογα τα στέιερ ότι πιθανότατα να δικούνται λίγο, δεν έχουν πολλέ ευκαιρίε να διαγωνιστούν σε μεγάλε αποστάσει, στι αποστάσει που του αρέσκονται, που είναι οι ιδιότητε του. Ναι, ναι. Δηλαδή και όταν το πράττουν, δείχνουν αυτά τα καλά στοιχεία που έχουν. Εντάξει. Ευελπιστούμε ότι θα έχει υποδρομές μεγαλύτερων αποστάσεων, όπως έχει εξαγγελθεί άλλωστε, ότι υπάρχει μια επιχορήγηση για κάποιες υποδρομές που θα είναι τουλάχιστον τα 1600 μέτρα. Εντάξει, και να δούμε πώς μπορούν να τρέχουν περισσότερο και τα άλογα που ευνοούνται στις μεγαλύτερες αποστάσεις. Μάλιστα, Θεός Σίου παρουσίασε και τα δύο του άλογα σε εξαιρετική κατάσταση, διαμόρφωσε το δίδυμο, κατακτάει δεύτερο συνεχόμενο ντέρπι, πολύ σημαντικό και για αυτόν φυσικά. Εντάξει, καλά έτρεξε, θα πω και ο καπετάν Ανδρόνικος που οδήγησε την υποδρομία. Αυτός προσπάθησε έτσι να δώσει τον ρυθμό και μάλιστα είχε συνεχώς κοντά του και τα δύο άλλα λόγα που ήταν ανάμεσα στα φαβορί, το Σεστρατή και τον Τακατάμ. Ήταν πολύ αργός ο ρυθμός. Ναι. Πολύ αργός. Εντάξει, ο Τακατάμ Μέμορι δεν έτρεξε καλά. Τερμάτισε πέμπτος. Μάλιστα. Εντάξει, σίγουρα είναι καλό άλογο. Δεν έβγαλε την απόσταση τη μεγάλη και τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Μάλιστα. Και φυσικά πέρα από τον μεγάλο πρωταγωνιστή του Ντέρπ, είχαμε και άλλους πρωταγωνιστές στη συνάντηση. Ήταν μια καλή υποδρομιακή συνάντηση όσον αφορά καλές εμφανίσεις και νίκες. Πρωτάθλημα Κουρίου, Show Must Go On, εντυπωσιακός. Ναι, ναι. 2-2, εξαιρετικό άλογο. Δείχνει τουλάχιστον στο ξεκίνημα της καριέρας του. Κέρδισε και πάλι εύκολα, μάλιστα σημειώνοντας πολύ καλό χρόνο. Ναι. Εντάξει, σίγουρα όμως ο Show Must Go On είναι ένα πολύ καλό άλογο και άπειρο. Mm-hmm. Ήταν από τα 1000 μέτρα, μετά έτρεξε αμέσως στα 1200. Νομίζω ότι πήγε ο διοκτήτης του, αν θυμούμαι καλά, ότι ήταν έτσι βιαστικά που ετοιμάστηκε αυτό το άλογο. Όμως ανταποκρίθηκε και κέρδισε εύκολα. Εντάξει, είναι αδερφός του Μάξιμου. Είναι πολύ καλός γενεαλογικά, ειδικά από αυτήν την μητέρα, τη μονομαχία, που μας βγάζει πάρα πολύ καλά άλογο. Είχαμε και άλλα λόγα που διακρίθηκαν. Βεβαίως. Τα κομμαγκιάζαμε μαζί προηγουμένως. Ήταν η Νεφέλη. Βεβαίως, η Νεφέλη στο φινάλ. Η οποία ήταν, είναι έτσι, δινή 1200, μπορούμε να πούμε, και τις πέντε τις νίκες τις πέτυχε στα 1200 μέτρα. Και ο Χτίσιπος. Βεβαίως, ο οποίος φαίνεται προετοιμάζεται για το κύπελλο υποδρομής αρχής Κύπρου. Αυτό φαίνεται. Διότι διένυσε ακόμα ένα γύρο. Μάλιστα, αυτό φαίνεται και η προετοιμασία του και πριν ήταν φαινομενικά, τουλάχιστον αυτό. Διαφαινόταν μέσα από την προετοιμασία του ότι προετοιμάζεται και για αυτό το κύπελλο στη μεγάλη απόσταση. 10 Δεκεμβρίου. Απλά να πω παρέθεση να επιστρέψω λίγο στο Show Must Go On, ο οποίος πλέον δείχνει ότι θα είναι διεκδικητής του κριτηρίου. Εντάξει, σίγουρα με αυτήν την εμφάνιση είναι μια διαφορετική απόσταση όμως. Ναι, διαφορετική κούρσα, 1600 μέτρα, μειχτή. Mm-hmm. Πρώτη φορά συμμετέχω σε αυτό το κριτήριο και τα κυπριακή εκτροφή άλογα. Οπότε πιστεύω θα έχουμε μια εξαιρετική υποδρομία. Ναι, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί βλέπουμε και τις συμμετοχές στο πρωτάθλημα Σαλαμίνο στην Κυριακή που είναι καλές συμμετοχές. Είναι πολύ καλή υποδρομή. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώθηκαν οι κατάξεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε ότι ο Κωνσταντίνος Καποδίστρια είναι στις 107 νίκες και είναι πάντα πρώτος. Δεύτερος Μιχάλης Πέπος με 91, τρίτος Γιώργος Σταύρος με 81.
Τέταρτο Δημήτρη Κεφάλα με 66, πέμπτο Παναγιώτη Δημητσάνη με 62, έκτο Χαραλάμπο Ανδρίου με 48. Ο Χαραλάμπο είχε δύο νίκε. Μάλιστα. Μετά από καλέ υπεύσει και πάλι. Έβδομο Νίκο Τσακούρα 43, 8 Χρήστο Χρυσοφόρο με 33, 1 Μινά Κωνσταντίνο με 30 και 10 Γκρέμο Τσακούρα με 28. Πάμε στου προπονητέ Πανίκο Τσακούρα στι 73 νίκε. Πάντα πρώτο με διαφορά. Δεύτερο ήταν Χάιτα με 51. Τρίτο Γαβρίλο Τσαβαρτσίδη με 47. Τέταρτο Χρήστο Πετρούσιο με 44. Πέμπτο Χρήστο Χρυσοφόρο με 42. Έκτο Κυριακό Μιλιό με 39. Έβδομο Πανίκο Σομφρή με 33. Όγδο Χρήστο Ζαμπούλη με 31. Ένατο Τέλειο Νεφίλ με 27. Και δέκατο Μιχάλη Παράσου με 26. Λοιπόν, να πούμε κάτι ακόμα για τον Θεοδόση, ο οποίο ήταν προπονητή του Russian Problem. Από ό,τι θυμώ ήταν η τετάρτη του επιτυχία σε υποδρομή Αντέρπη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν στην εκπομπή χωρίς παροπίδες. Πάμε να δούμε τη συνάντηση της Τετάρτης. Συνάντηση χάρη που περιλαμβάνει νέα υποδρομία, αλλά παραμένουμε και στο Jackpot 9. Εντάξει, από πλευράς... Παραμένουμε, συγγνώμη που σε ρωτώ, με το εγγυημένο όμως, διότι βρέθηκε τυχερός. Ναι. Με το εγγυημένο, 20.000 ευρώ. Μάλιστα. Άρα επιστρέφουμε στις 20.000 ευρώ, σωστό. Θα πούμε για τα μεταφερόμενα και στη συνέχεια. Έχουμε νέες υποδρομίες. Ξεχωρίζει η 7η υποδρομία, καλή υποδρομία, αλλά νομίζω και η 6η υποδρομία είναι έτσι μια υποδρομία που όταν τη μελετούσα έτσι και λίγο ως σπίτι πριν από την εκπομπή, φαίνεται μια πολύ καλή υποδρομία και όχι εύκολη 6η του προγράμματος. Ναι. Εντάξει, να πούμε συνολικά το πρόγραμμα είναι αρκετά καλό. Mm-hmm. Πολύ καλύτερο από την προηγούμενη συνάντηση. Ναι. Εντάξει, έχουμε καλές υποδρομίες. Να δούμε και τον Διόνυσο που επανέρχεται μετά από εποχή και δοκιμάζεται με πιο δυνατό όμιλο. Αναμένεται να είναι το φαβορί στο αυτό το άλογο. Και επίσης, έτσι για στην 7η υποδρομία, που έχουμε δύο καλά εξαλλοδαπείς, που πρώτη φορά νεαρά εξαλλοδαπείς, πρώτη φορά αντιμετωπίζουν όμιλο πρώτης κλάσεως. Μάλιστα, σωστό. Να δούμε, θα είναι φαντάζομαι μεταξύ το φαβορί. Νομίζω θα είναι το φαβορί. Ναι. Εντάξει, όμως έτσι επειδή δεν υπάρχουν συγκρίσεις, οπότε νομίζω είναι καλή υποδρομία και αυτή. Η 8η, 9η, εντάξει, όπως είπαμε, είναι συνολικά το πρόγραμμα είναι αρκετά καλό. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να δούμε συμμετοχές. Πρώτη υποδρομία, 1200 μέτρα, Μοχίτο με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Μέφυρα με τον Δημητσάνη, Καλαντριέλ με τον Μητσίδη, Ντιλία με τον Χαράλαμπο Ανδρέου, Ανδρονικόλας με τον Παναγιώτη Αθανασίου, Αν Ρόσμαρη με τον Καποδίστρια, Κυρία Καλού με τον Ανδρέα Αθανασίου, Μαϊρούλς με τον Κεφάλα Έρθου με τον Πέπο, Ιώνα Φάιτερ με τον Σταυρνή, Σαβάν Χάρης με Χατζη Παναγιώτου και Αναμπέλα με τον Ευτυχή. 12 συμμετοχές της πρώτης υποδρομίας. Χάρη, θα ξεκινήσω από την Ντιλία, η οποία πιστεύω ότι ικανοποίησε στις δύο τελευταίες συμμετοχές που ήταν και πανεμφανίσεις. Και έτσι μελετώντας λίγο, είδα ότι στην τελευταία συμμετοχή μου τερμάτισε πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και σε καλύτερον όμιλο. Και πιστεύω ότι σε αυτόν τον όμιλο δικαιούται να έχει την πρώτη τύχη. Συμφωνώ μαζί σου για ό,τι είπες για την Τιλία. Φαίνεται ότι διεκδικεί μια αξίωση στη νίκη. Με μια καλή κίνηση, πιστεύω και να φάει τέρθα και τις δυνάμεις να πρωταγωνιστήσει. Εντάξει, και στο σύνολο των αλόγων. Μάλλον συνολικά όλα τα λόγα δικαιούνται να ελπίσουν σε μια αναμοιβόμενη θέση εκτός από μικρές εξαιρέσεις. Καθώς το αναφέρω αυτό, διότι έχουμε τέτρακας που μεταφέρεται στις 3.094 ευρώ. Μάλιστα. Πάμε να θυμηθούμε 22 Οκτωβρίου Ελισμός Ακακίου στην Νίκη, Τηλία στην τρίτη θέση, Μοχίτο στην τέταρτη, Μέφυρα στην έκτη, Ανδρονικόλα στην ένατη, Κυρία Καλού στην δέκατη και Έρθ στην εντέκατη θέση. Τώρα, αυτή η στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της 7ης υποδρομίας. Ελληνισμός Ακακίου προσπαθεί από την αρχή να πάρει την πρωτοπορία μας και η Ντιλία είναι κοντά και ο Ανδρονικόλας είναι κοντά. Σε γρήγορο ρυθμό, στα 1000 μέτρα, αυτονόητο, ο Ελληνισμός Ακακίου είναι στην πρωτοπορία. Η Ντιλία ακολουθεί από πολύ κοντά. Στη συνέχεια τρέχει ο Ανδρονικόλας, από την πιο πίσω κυρία Καλού, ο Ζήνων, ο Καλίσης, η Μέμφυδα πιο πίσω. Έχουμε από 600 στο 500 Ελληνισμός Ακακίου. Στην πρωτοπορία Αντιλία ακολουθεί στο 1,5 μήκο. Στην εσωτερική Αντζέλα Μανταλένα βελτιώνει την θέση τη και είναι τρίτη. Και πίσω είναι ο Ανδρονικόλας, κυρία Καλού, Καλίση, αρκετά πίσω ο Ζήνων. Ελληνισμός Ακακίου βρίσκεται στην πρωτοπορία στα 2 μήκη. Από την Αντζέλα Μανταλένα και την Τιλία έχει ξεφύγει στα 3 μήκη Ελληνισμός Ακακίου. Ντιλία και πιο πίσω Άντζελα Μανταλένα ακολουθούν τελευταία 200 μέτρα με τον Ελληνισμό Ακακίου στην πρωτοπορία.
Τώρα κάνει το finish του ο Ζήνο με ελληνισμό Αγαγκίου να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται 2-3 μίκη. Ελληνισμό Αγαγκίου από την αρχή στην πρωτοπορία θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία Ζήνων. Πιο πίσω Αντιλία και Μοχίτο. Πρώτη υποδρομία Αντιλία, Ιωάννα Φάιτερ, Αν Ρόσμαρι Γκαλάντριελ. Αντιλία, Ιωάννα Φάιτερ, Αν Ρόσμαρι Γκαλάντριελ. 4-16-3. Πάμε στα καλύτερα γκανιά με την πρώτη υποδρομία Αντιλία με το 4. Τέταρτη υποδρομία Ροζαφύρα με το 10. Όγδοη υποδρομία Μέγας Βασίλειος με το 2. Πρώτη υποδρομία Αντιλία με το 4. Τέταρτη υποδρομία Ροζαφύρα με το 10. Όγδοη υποδρομία Μέγας Βασίλειος με το 2. Καλύτερα δίδυμα. Δεύτερη υποδρομία Πύρα, Φόμπετορ 4-2. Τέταρτη υποδρομία Ροζαφύρα, Ρεσιτάλ 18. Και πέμπτη υποδρομία Αφροδιτάκη, Άργης 2-4. Δεύτερη υποδρομία Πύρα, Φόμπετορ 4-2. Τέταρτη υποδρομία Ροζαφύρα, Ρεσιτάλ 18. Και πέμπτη υποδρομία Αφροδιτάκη, Άργης 2-4. 2 Outsider. Έκτη υποδρομία Κόμματος Νανά με το 2. Ένατη υποδρομία Τζάνκο με το 7. Έκτη υποδρομία Κόμματος Νανά με το 2. Ένατη υποδρομία Τζάνκο με το αριθμό 7. Δεύτερη υποδρομία 1200 μέτρα. Ακτέων με τον Κλέοπα. Φόμπετορ με τον Ρόνο Τσακούρα. Μη Σαθιένο με τον Χαραλάμα Ανδρέου. Πύρα με τον Παναγιώτη Ανδρέου. Ωραία Ακανθού με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου. Χαβάη Αλήσια με τον Διουτσάνη. Και Ραπτάκης με τον Σταυρνή. Τα συμμετοχή στην δεύτερη υποδρομία. Έβαλε μια πρόσφατη συμμετοχή στον ενεργηγό τη Χάρη Πύρα που ήταν και καλή και ήταν και άτυχη. Είχε έτσι στην αφετηρία κάποιε ανησυχίε. Νομίζω ότι εκδικεί την νίκη σε αυτόν τον όμπινο. Ο Φόμπετορ επίση, Μη Σαθιένο που επιστρέφει. Εντάξει, είναι πολύ προσιτό μπορώ να το χαρακτηρίσω μιλώ για την Πύρα. Οπότε μπορεί να διεκδικήσει την νίκη από τον Φόμπετορ. Ο Φόμπετορ που αναμένεται να οδηγήσει την υποδρομία. Εντάξει, κάποια βελτίωση είδα στο Ραπτάκι, πιστεύω δεν πρέπει να γνωρίζει. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν 12 Ιουλίου, Μη Σαθιένο στην νίκη, Ακτέων στη δεύτερη θέση, Χαβάη Αλήσια στην τρίτη, Φόμπετορ στην τέταρτη, Catch Me You Can, η οποία έχει διαγραφεί, ήταν στην πέμπτη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση τη τρίτη υποδρομία για την πρωτοπορία προσπαθία μόνο στη Χαβάη Αλήσια. Να πάρει το κεφάλι, έρχεται και ο Φόμπετορ εξωτερικά, αν διεκδικεί στην πρωτοπορία, θα πάρει ο Φόμπετορ. Από το Χαβάη Αλήσια που είναι η δεύτερη, κάτσε μια κάρτα θέση 3-1 Sweet Drive. Μη Σαθιένο λίγο πίσω, όπως και ο Ακτέων. Και η Quest είναι ένα γρήγορο ρυθμό. Στο 800 ο Φόμπετορ είναι στα 4 μήκη μπροστά από τη Χαβάη Αλήσια. Η κάτσε μια κάρτα στα 2 μήκη Sweet Drive. Βελτιώνει η θέση τη, προσπαθεί και η Μη Σαθιένο εξωτερικότερα και ο Ακτέων από πιο εσωτερικότερα να βελτιώσουν την θέση του σε γρήγορο ρυθμό. Ο Φόμπετορ στην πρωτοπορία. 4-5 μήκη μπροστά από την Χαβάη Αλήσια και την Catch Me If You Can, Sweet Rap. Έχει περάσει την θέση τη Μη Σαθιένου στην πέμπτη, πλησιάζοντα το 400 με τον Φόμπετορ στην πρωτοπορία. Είναι στα 4 μήκη μπροστά από την Χαβάη Αλήσια και την Catch Me If You Can. Μη Σαθιένου και Ακτέων προσπαθούν και βελτιώνουν την θέση του με Φόμπετορ στην πρωτοπορία. Μειώνονται διαφορέ τώρα με την Χαβάη Αλήσια να πλησιάζει αλλά και τον Ακτέων. Catch Me If You Can είναι πιο πίσω με Φόμπετορ να δέχεται την επίθεση. Τη Χαβάη Αλήσια προσπαθεί να βρει το πέρασμα των Ακτέων, το οποίο δεν βρίσκει σε αυτό το σημείο. Έρχεται και η Μη Σαθιένου από την εξωτερική, που έχει καλό finish και θα περάσει η Μη Σαθιένου τώρα στην πρωτοπορία. Μη Σαθιένου με δυνάμεις θα κερδίσει καθαρά την υποδρομή Ακτέων, Χαβάη Αλήσια και Φόμπετορ. Δεύτερη υποδρομία Πύρα, Φόμπετορ, Μη Σαθιένου, Χαβάη Αλήσια. Πύρα, Φόμπετορ, Μη Σαθιένου, Χαβάη Αλήσια. 4-2-3-6, 4-2-3-6. Πάμε στην τρίτη υποδρομία, 1000 μέτρα, Βίκτης Δίας με τον Πέπο, Μαλής με τον Μαθηδόνο Καράμανο, Σερπεκρίδη με τον Σταυρίδη, Μπράουν Σαξέρ με τον Ρόνο Τσακούρα, Έλβας με τον Διτσάνη, Στράγκολ με τον Αντρέα Θανασίου, Game Over με τον Κεφάλαιο, Λάικα Αλεξάνδρα με τον Καποδίστρια και Τούμπου με τον Αδά. 9 συμμετοχές στην τρίτη υποδρομία, Χαρή. Μου άρεσε σε όλες τις εμφανίσεις Game Over. Πήρε και ανάσες. Πιστεύω ότι μπορεί να διεκδικήσει μια αξία στην νίκη. Μου έρχεται ένα καλό λόγο. Λάικα Αλεξάνδρα, εντάξει. Να δούμε και την ετοιμότητά τη, να παρακολουθήσουμε. Οπότε είναι και αυτή αρκετά υπολογίσιμη. Μάλιστα, προσθέσω τον Έλβα, ο οποίο έδειξε κάποια βελτίωση στην τελευταία, αν το συμμετείχε. Έδειξε σε μικρή βελτίωση. Ναι, και είναι και λίγο ο όμιλο πιο προσιτό σήμερα την Τετάρτη. Ναι. 19 Νοεμβρίου, Σατράπη στην νίκη, Έλβα στην τέταρτη θέση, Μαντάμ Φλεάρ στην 7η, Τούμπου στην 8η θέση. Αυτή τη στιγμή είχε δοθεί η κίνηση τη 6η. Δεν ξεκίνησε καλό ο Λάκαρο, ο οποίο λόξευσε και έχασε 2-3 μήκη. Ενώ για την πρωτοπορία προσπαθεί τα Κατάμ Λέιντι από το μέσο του στίβου. Δεν θα πάρει το κεφάλι και θα οδηγήσει μπροστά από την Τούμπου, η οποία είναι περίπου στο ίδιο ύψος. Είναι εσωτερική, είναι ο Έλβας Μπράουν Τσίφ. Είναι συνέχεια εξωτερικά πιο έξω, μάλλον Σατράβης Αναστάς. Ενώ συνεχίζει να τρέχει προς τα έξω ο Λάκαρος, ο οποίος είναι τελευταίος σε αυτό το σημείο. Τούμπου, ελαφρό προβάδισμα από την Κατάμ Λέιντι. Ο Σατράβης είναι στο ένα μήκος. Στα δύο μήκη ο Μπράουν Τσίφ με τον Έλβα Αναστάς. Στη συνέχεια ο Λάκαρος με τον Φλέαρ.
στην τελευταία θέση, πλησιάζοντας το 800. Με την Τούμπου να έχει περάσει την πρωτοπορία Νίκος Ατράπης στη δεύτερη θέση. Έμεινε τρίτη τα κατάμπλετη, ο Μπράουν Τσίφ Αναστάς. Βελτιώνει σημαντικά την θέση του και φαίνεται απαιτητικός από νωρίς. Πλησιάζοντας το 600, ο Ατράπης κάνει γρήγορα την επίθεσή του και περνά στην πρωτοπορία. Το ρυθμό αυτή ο ακολουθεί ο Αναστάς στο 1-1,5 μήκος. Μπράουν Τσίφ στη συνέχεια ο Έλβας. Ο Λάκαρος ακόμα πιο πίσω και πιο πίσω τα κατάμπλετη. Προχωρούμε στο 400 με το Σατράπη να δέχεται την επίθεση του Αναστάς. Στα 3-4 μήκη πλέον είναι το τρίτο άλογο που προσπαθεί να περάσει ο Έλβας. Με το Σατράπη να έχει το προβάδισμα στα 2 μήκη από τον Αναστάς, ο οποίος συνεχίζει να τον κυνηγάει. Σατράπη στην πρωτοπορία, Αναστάς στην δεύτερη θέση. Τελευταία 150 μέτρα με το Σατράπη να κρατά την πρωτοπορία. Στα 2 μήκη από τον Αναστάς, πιο πίσω επανέρχεται η Τακατάμ Λέιτη στην τρίτη θέση. Ο Σατράπης είναι πολύ δυνατός, στα 5-6 μήκη να κερδίσει πολύ εύκολα. Αναστάς Τακατάμ Λέιτη και στην τέταρτη θέση ο Έλβας. Τρίτη φορομία, λέει Αλεξάνδρα Έλβας, game over struggle. Λέει Αλεξάνδρα Έλβας, game over struggle, 8-5-7-6, 8-5-7-6. Τέταρτη προθρομία 1500 μέτρα. Majestic Gear με τον Σταύρο, Antistar με τον Πέπο, Trader με τον Κεφάλα, Φιδίας με τον Παναγιώτη Αθανασίου, Καϊρίνια Glory με τον Σταυρίνη, Australian Dancer με τον Χαραλαμπανδρέο, Victor Red με τον Μαθητόβουνο Καράμανο, Recital με τον Δημητσάνη, Κρυμαρία με τον Αδάμο, Ροζαφύρα με τον Καποδίστρια και Unusual Dancer με τον Γιάννη Μίστη. 11 συμμετοχές στην τέταρτη υποδρομία. Η Ροζαφύρα στην απουσία άλλου γρήγορου άλογου. Χάρη, γιατί έψαξα να βρω κάποιο άλλο γρήγορο άλογο, αλλά δεν βρήκα σε αυτήν την υποδρομία. Πιστεύω ότι θα είναι από τα φαβορή της συνάντησης. Παρά την μέτρια τελευταία εμφάνιση, να υπενθυμίσουμε ότι στην τελευταία εμφάνιση είχε δώσει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό μαζί με τον Ντούκα Μάγκα. Ναι. Και στο τέλος έμεινε ναι. Αποδυνάμεις. Πιστεύω ότι αυτήν την συμμετοχή θα είναι το φαβορή. Ρεσιτάλ βελτιωμένος πολύ. Και ο Αντιστάρ. Εντάξει, συμφωνώ με τα λόγα που ανέφερες. Εντάξει, η Ροζαφύρα θα οδηγήσει τώρα στο ρυθμό της. Δεν βλέπω κανένα άλλο λόγο που μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον ρυθμό. Οπότε αυτόματα είναι το φαβορί. Είναι μια καλή κίνηση. Και τα λόγα που ανέφερες σε ακολουθούν. 4 Νοεμβρίου, Ζάμπια ακούει στην νίκη. Ρεσιτάλ στην δεύτερη θέση. Αντιστάρ στην τρίτη. Unusual Dancer στην πέμπτη. Ροζαφύρα στην έβδομη. Καρίνια Κλόρη στην όγδοη. Australian Dancer στην δέκατη και Φιδία στην ενδέκατη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση τη έκτη υποδρομία. Πολύ καλή κίνηση γύρω Ζαφύρα, η οποία παίρνει την πρωτοπορία για να οδηγήσει τον όμιλο. Έρχεται ο Ντούκα Μάγκα για να πιέσει τη Ροζαφύρα και να δοθεί ένα γρήγορο ρυθμό και με τη Ζάμπια Queen. Με τη Ροζαφύρα στην πρωτοπορία, ο Ντούκα Μάγκα είναι περίπου στο ίδιο ύψο. Στα δύο μήκη είναι η Ζάμπια Queen. Στην δεύτερη θέση ακολουθεί ο πρωταθλητή. Συνέχεια είναι ο Πτόλεμο, είναι ο Ρεσιτάρ, Αγγιούτζια Ντάνσερ, Άντι Σταρ, Καρίνια Γκλόρι, Australian Dancer. Και ο πίσω συνεχίζεται ο γρήγορος ρυθμός και έχει περάσει στην πρωτοπορία ο Ντούκα Μάγκα. Ακολουθεί στα τρία μήκη. Ο Ροζαφύρα είναι στα τρία μήκη και η Ζάμπια Queen. Ο Ρεσιτάλ έχει περάσει στην τέταρτη θέση από την εσωτερική. Συνέχεια είναι ο Αγιούζια Ντάνσερ, πρωταθλητής. Έχουμε πολύ γρήγορο ρυθμό. Συνεχίζεται με τον Δίδη ο Ντούκα Μάγκα. 4-5 μήκη μπροστά από τη Ροζαφύρα. Η Ζάμπια Queen είναι στα δύο μήκη. Πιο πίσω είναι ο Unusual Dancer που περνά στην τέταρτη θέση. Ο Recital είναι στην πέμπτη θέση. Έχω ξεκινήσει καλό ανεβάσμα. Ο Andy Star 500 με τον Ντούκα Μάγκα να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Η Ροζαφύρα είναι στα δύο μήκη. Είναι και η Ζάμπια Queen στο ένα μήκο. Αρκετά πιο πίσω το τέταρτο άλογο που προσπαθεί να περάσει τώρα ο Andy Star με Ζάμπια Queen να κάνει επίθεση τώρα. Ο Ντούκα Μάγκα έχει την πρωτοπορία. Όμως άρχισαν να πλησιάζουν και τα άλογα που κάνουν finish τώρα. Με Ζάμπια Queen να φαίνεται να περνά τώρα στην πρωτοπορία και να προηγείται. Πιο πίσω προσπαθεί από την εσωτερική είναι πλέον ο Recital. Με Ζάμπια Queen όμως να έχει το προβάδισμα. Έρχεται και ο Unusual Dancer, έρχεται και ο Andy Star. Με Ζάμπια Queen στην πρωτοπορία. Έχει ξεφύγει στα δύο μήκη τώρα. Ζάμπια Queen έχει τις δυνάμεις για να κερδίσει την υποδρομία Recital. Andy Star και Ντούκα Μάγκα. Τέταρτη φορομία, Ροζαφύρα, Recital, Andy Star, Trader. Ροζαφύρα, Recital, Andy Star, Trader, 18-2-3, 18-2-3. Πέμπτη φορομία, 1500 μέτρα, λέει τη Χρύσα με τον Τυρίμο, Αφροϊτάκη με τον Παύλο, Αθηναίδα με τον Δημητσάνη, Άργης με τον Χράμπο Ανδρέου, Σύριμινο με τον Κεφάλα, Σέρπικο με τον Γεωργίου, Majestic 12 με τον Χατζηπαναγιώτου, Ήρης με τον Σταυρνίδη, Βίτης Λάιτ με τον Καποδίστρια, Τιτάνας με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου και Νέφια με τον Αδάμ. 11 συμμετοχές, πέμπτη υποδρομία. Πιστεύω ότι αν έχει και πάλι καλή κίνηση χάρη Αφροϊτάκη, θα αποκτήσει τον πρώτο λόγο για την νίκη. Είδαμε ότι είναι φοράδο με δυνατότητες, φτάνει να έχει την καλή κίνηση. Ο Άργης είναι σταθερός τον τελευταίο καιρό. Πιστεύω και αυτό σε αυτόν τον όμιλο είναι υπολογίσιμο. Συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι συνεννοείται με το
Χρήστον Παύλου. Ναι, Αφροδιτάκη. Οπότε, αν τη εξασφαλίσει καλή κίνηση, αυτόματα θα αποκτήσει τον πρώτο λόγο. Εντάξει, Άργης, όπως είπες και εσύ, είναι βελτιωμένος και δείχνει και σταθερός τελευταία. Εντάξει, Vitis Light, για να δούμε θέση. 8 Νοεμβρίου, Μάικ στην νίκη, Άργης στην επιθέση, Vitis Light στην έκτη, Σέρπικο στην ένατη, Σιρήμινα στη δέκατη θέση. Καμιάς. Έχει δοθεί εκκίνηση της έκτης υποδρομίας, σχετικά καλή εκκίνηση για τα άλογα. Για την πρωτοπορία προσπαθεί εσωτερικά είναι και ο Μάικ, αλλά έχει πολύ καλή εκκίνηση και ο King Ramses που θέλει να οδηγήσει την υποδρομία Ζερ Κωνσταντίνος, τοποθέτησε σε καλή θέση ο Μάικ, ο Κένζο είναι εσωτερικά, πιο πίσω εξωτερικά η διοξύπη με τον Μπουλ Στρότβελ, η θέση ακόμη πιο έξω τρέχει ο Σέρπικος, επικνόμηλο, η Σιρήμενα, η Βίζαβις, Μίστερ Χάρις, Άργης, πιο πίσω Βίτης Λάιτ στην τελευταία θέση. Τέσσερα άλογα σχεδόν συγκαλπάζουν. Είναι ο King Ramses εσωτερικά. Έχει ελαφρύ πλεονέκτημα από τον Ζερ Κωνσταντίνο. Πιο πίσω πρέπει θέλει να είναι κοντά εξωτερικά ο Μπουλ Στρόουτ. Ακόμη πιο έξω τρέχει ο Σέρπικο, ο Μάικ στην εσωτερική. Πάντα πρωτοπορία για τον King Ramses. Πιο πίσω θέλει να είναι κοντά ο Κένζο εξωτερικά. Ο Ζερ Κωνσταντίνος επίσης. Ο Μπουλ Στρόουτ ακόμη πιο κοντά. Ο Σέρπικο αναμένει διοξύπη, έμεινε λίγο πίσω στο σήμα αυτό. Ο Μάικ εσωτερικά θέλει να κάνει επίθεση. Ο Ζερ Κωνσταντίνος για να περάσει με τον Μπουλ Στρόουτ. Εσωτερικά μένει ο Κένζο. Πιο πίσω είναι ο Σέρπικο. Ο Μάικ που φαίνεται με δυναμής και αναμένει και αυτός. Πιο πίσω προσπαθεί να επανέλθει η διοξύπη. Θέλει να ελέγξει τον ρυθμό από τον Μπουλ Στρόουτ. Ο Ζερ Κωνσταντίνος. Ο Μάικ αναμένει. Φαίνεται με δυνάμεις στην τρίτη θέση και ετοιμάζεται και αυτός τώρα να κάνει επίθεση με τον Ζερ Κωνσταντίνο να περνά πρωτοπορία. Ο Μάικ ακολουθεί, κάνει finish ανέβασμα τώρα και vis-à-vis Ζερ Κωνσταντίνος και Μάικ φαίνεται να ξεχωρίζουμε. Το Ζερ Κωνσταντίνο να έχει το πλεονέκτημα από τον Μάικ όμως που φαίνεται δυνατός τώρα. Ο Μάικ φαίνεται να είναι δυνατός, ετοιμάζεται να περάσει το Ζερ Κωνσταντίνο. Ο Μάικ με δυνάμεις. Μάικ θα κερδίσει τη μέρα της ονομαστικής του εορτής. Ζερ Κωνσταντίνος πιο πίσω Μπουλ Στρότ και vis-à-vis. Πέμπτη υποδρομία, Φροϊδάκη, Άργης, Βίτης Λάιτ, Αθηναίδα. Φροϊδάκη, Άργης, Βίτης Λάιτ, Αθηναίδα, 2-4-9-3, 2-4-9-3. Πάμε στην έκτη υποδρομία, 1600 μέτρα. Κάου Ντελ Κάου με τον Παύλο, Κομμάτων Ανά με τον Καποδίστρια, Πυραν Χαρέζ με τον Μιτσίδη. Χαβέλε Τζέντα με τον Κεφάλα, Αλκαπονιά Γκένι με τον Αδάμου, Διόνυσος με τον Σταυρίδη, Τσάβες με τον Νιτσάνη, Υπέρμαχος με τον Κωνσταντίνο Γιάννου, Χαβάη Θαλασσίνος με τον Γιάννη Μεσίτη και Μεγάλη Άχτος με τον Ευτυχία. 10 συμμετοχές, έκτη υποδρομία, Χαρή. Λοιπόν, επανέρχεται ένα πολύ καλό άλογο, Διόνυσος. Αίτητος Διόνυσος. Πιστεύω ότι είναι το φαβορί και σε αυτόν τον ομιλό. Έχει να αντιμετωπίσει όμως καλούς αντιπάλους. Είναι η Κόμματος Νανά, είναι ο Κάπο Ντελ Κάπο, παρά τα κιλά του, είναι και ο Τσάβες. Μάλιστα. Είναι όντως και πολύ καλή υποδρομία. Ο Διόνυσος θα έτσι προσπαθήσει να κερδίσει και αυτόν τον καλύτερο ομιλό, σίγουρα. Ναι, ναι, καλύτερος ομιλός, σίγουρα. Που διαγωνιζόταν και στη μεγάλη απόσταση. Πάμε να θυμηθούμε τον Διόνυσο. Εμείς στην τελευταία του συμμετοχή, ο Διόνυσος που έχει 3 στα 3 μέχρι στιγμής, 30 Αυγούστου ήταν η τελευταία του συμμετοχή, όπου κέρδισε φυσικά. Έχει δοθεί εκκίνηση, καθυστερεί πάρα πολύ στην αμφιτηρία η Σέξη, κοντά στα 10 μήκη και μένει πίσω. Δεν έχει καλή εκκίνηση ούτε ο Unusual Dancer που μένει στην πρώτη τελευταία θέση. Άριστη εκκίνηση έχει ο Ερμοκράτη, ενώ και ο Διόνυσος έχει πολύ καλή εκκίνηση και μάλιστα είναι ήδη στη δεύτερη θέση. Με Ερμοκράτη να είναι στην πρωτοπορία. Στα 2-3 μήκη από τον Διόνυσο είναι πολύ πιο πίσω το τρίτο άλογο. Εσωτερικά είναι η ακροαγία ο Παγασιτικός. Ο Ιώσιπος εξωτερικά τώρα ο Unusual Dancer θέλει να προωθεί σε καλύτερη θέση. Πάμε για το τελευταίο 700 με τον Ερμοκράτη να είναι στον αμήκος από τον Διόνυσο. Έρχεται ο Unusual Dancer εξωτερικά που θέλει να πλησιάσει το 600. Ακροαγία ο Παγασιτικός Σαββάν Αργυρό πιο πίσω. Πάμε για τα τελευταία 500 μέτρα. Ερμοκράτης Διόνυσος τώρα που είναι πολύ κοντά του, είναι δίπλα του σχεδόν. Πιο πίσω ο Unusual Dancer, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Κοντά στο 400 με τον Διόνυσο πλέον. Ανοίγει τη διαφορά από τον Ερμοκράτη. Unusual Dancer πιο πίσω ακόμη ο Παγασιτικός. Διόνυσος μπαίνει με υπεροχή πλέον στα δύο μήκη. Από τον Ερμοκράτη Unusual Dancer Παγασιτικός. Ο Διόνυσος ανοίγει πλέον τη διαφορά. Εντυπωσιακά μάλιστα. 7-8 μήκη από τα υπόλοιπα άλογα. Εξαιρετικός και σήμερα ο Διόνυσος ανοίγει συνεχώς τη διαφορά με τον Γιώργο Σταυρίνη να στέκεται ουσιαστικά πάνω στο άλογο του και να κερδίζει με διαφορά την υποδρομία. Πιο πίσω ο Παγασιτικός, ο Ερμοκράτης και ίσως σε βάρος γύρω στην διάθεση. Έκτη υποδρομία Διόνυσος Κομμάτος Νανά Κάβο Ντελ Κάβο Χαβέ Λετζέντα. Διόνυσος Κομμάτος Νανά Κάβο Ντελ Κάβο Χαβέ Λετζέντα 6-2-1-4. 7η υποδρομία, 1500 μέτρα.
Αλεχάνδρο με τον Πέπο, Φλέι Λαρίων με τον Γεωργίου, Χαβαϊντούκα με τον Κεφάλα, Αδάματα με Χατζημαναγιώτου, Πίποτα Αλμόσον με τον Ρονοτσακούρα, Υπόδαμο με τον Διτσάνη, Σολαρφέι με τον Σταυρίνη, Τάγκερτον με τον Χαρόλα Μαντρέο Αμπουντίνο με τον Μαθηγόνο Καράμανο, Κάπτε Τσάκρο με τον Ευτυχίο, Σαϊβρουτζέ με τον Μαθηγόνο Καντσαλή και Σέι με τον Καποδίστρια. 12 συμμετοχές της 7ης υποδρομίας, είπαμε χάρη από τις καλές υποδρομίες της ημέρας. Θα ξεκινήσω από τα δύο εξαλλοδαπή στην Τάγκερτον και τον Βίγο Ταλμόσον. Πιστεύω ότι η Τάγκερτον θα οδηγήσει την υποδρομία και θα αποκτήσει έτσι καλό προβάδισμα, πιστεύω τουλάχιστον. Βίγο Ταλμόσον έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Εντάξει, από εκεί και πέρα, εάν και εφόσον δυσκολευτούν σε αυτούς τους ομίλους τα δύο αυτά εξαλλοδαπή που έδειξαν όμως πολύ δυνατά εξαλλοδαπή και με τους χρόνους που σημείωσα, πιστεύω ότι έχει καλά βάρη Solar Flame, σε καλή κατάσταση μπορεί. Επιστρέφει ο Χαβάιν Τούκα που απέφυγε κάποιες συμμετοχές. Και μια και με καλά βάρη ο Χαβάιν Τούκα. Ναι. 57,5 κιλά. Εντάξει, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν έχουμε συγκρίσεις. Mm-hmm. Δείχνουν όμως είναι πολύ δυνατά τα άλογα αυτά. Δεν ξέρω τι θα πει. Μπορούν σίγουρα να διεκδικήσουν την νίκη. Εντάξει, να πω για το. Αυτή η φορά θα είναι outsider, τον υπόδαμο. Μάλιστα. Ο οποίος πιο μεγάλη απόσταση πιστεύω θα τρέξει πολύ καλύτερα. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε και να δούμε στις 11 του Οκτώβρη τον Pivotal Motion να κερδίζει την Τάκερτον. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της τρίτης υποδρομίας για την υποδρομία από την αρχή Τάκερτον. Παίρνει το κεφάλι και οδηγεί μπροστά από τον Φιλόσοφε. Που τώρα προσπαθεί και περνά στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Pivotal Motion Gladius. Συνέχεια Λιβέρ Κότης. Ακολουθεί πιο πίσω Ελλάδη Μοσένιμο και Flystar. Είναι πίσω, έχουμε γρήγορο ρυθμό. Αρκετά γρήγορο ρυθμό με την Τάγκερτον στην πρωτοπορία, στο μισό μήκος ο Φιλόσοφος στα 3 μήκη, ο Pivotal Motion στα 12-13 μήκη, είναι ο Γκλάτιους, Λιβερκότης, Φλάιστάρ, Μέλαδη Μοσένιμου στην τελευταία θέση, πλησιάζοντας το 600 με Τάγκερτον στην πρωτοπορία. Στο μισό μήκος είναι ο Φιλόσοφος στα 3 μήκη, ο Pivotal Motion έχει ξεχωρίσει 20 μήκη. Τον υπόλοιπο είναι 3 πρωτοπόροι, 500 με Τάγκερτον στην πρωτοπορία, ο Φιλόσοφε ακολουθεί στο μισό μήκος, πλησιάζει τώρα και σε εύκολο ρυθμό φαίνεται ο Pivotal Motion, ο οποίος κάνει επίθεση στους 2 και φαίνεται να περνάει ο Pivotal Motion, παραμένει όμως κοντά του η Τάγκερτον, μένει τρίτος ο Φιλόσοφε, Pivotal Motion περνά στην πρωτοπορία τώρα και παραμένει όμως κοντά του η Τάγκερτον, στα 3-4 μήκη είναι ο Φιλόσοφε, Pivotal Motion στην πρωτοπορία, στα 2 μήκη και ο πίσω κάνει finish ο Gladius για ακόμα και για τη δεύτερη θέση με τον Pivotal Motion να είναι στα 2 μήκη. Pivotal Motion έχει τις δυνάμεις να κερδίσει καθαρά την υποδρομία. Τάγκερτον, Γκλάτιους και Φιλόσοφε. 7η υποδρομία, Τάγκερτον, Pivotal Motion, Solar Flame, Hawaii Duca, Τάγκερτον, Pivotal Motion, Solar Flame, Hawaii Duca, 8573, 8573. 8η υποδρομία, 1600 μέτρα. Ακάστους με τον Μιτσίδη, Μέγα τον Βασίλειο με τον Γεωργίου, Πίκλης με τον Δημητσάνη, Εμιλία με τον Μαθηρόνο Καράμανο, Μάικ με τον Αδάμ, Αντίγωνος με τον Καποδίστρια, Στραπόγιανος με τον Κεφάλα, Σερσότος με τον Ιάρη τον Μεσίδη, Τασμάνια με τον Ευτυχίο και Κρυμία με τον Σταυρίδη. 10 συμμετοχές της 8ης υποδρομίας, χαρή. Λοιπόν, από τις καλές υποδρομίες, βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα ο Αντίγωνος. Πιστεύω ότι μπορεί να διεκδικήσει και στον πιο καλό αυτό μήλον την νίκη, όμως έχει ένα εξαιρετικό, πολύ καλό αντίπαλο, μάλλον ο Μεγάς Βασίλειος, mm-hmm. που θεωρείται κάπως ανώτερος, ναι. ο Μεγάς Βασίλειος. Δεδομένου μάλιστα αν καταφέρει να οδηγήσει, οπότε αυτόματα αποκτά την πρώτη τύχη. Ναι. Εντάξει, από εκεί πέρα ο Τασμάνια με μια τακτική της αρεσκίας του της αναμονής και η Κρυμαία που έκανε καλή προετοιμασία. Μάλιστα, πάμε λοιπόν να θυμηθούμε 26 Ιουλίου το Μέγα Βασίλειο στη νίκη. Παίρνει θέση του και όλα έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί κίνηση της τρίτης υποδρομίας. Μέγας Βασίλειος από τον εξωτερικό διάδρομο παίρνει την πρωτοπορία. Και οδηγεί τον όμιλο στα 2-3 μήκη ήδη από τον Ζεύξιπο και τον Μιλιούδη Μάστρο που ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Συνέχεια είναι ο Φέρπης με Φτανέλα Τσακίτζου και τελευταίο τον Παντελής Πάνθερ που δεν έφυγε καλά. Μέγας Βασίλειος στην πρωτοπορία στα 2 μήκη από Ζεύξιπο και Μιλιούδη Μάστρο που συγκαλπάζουν. Στην τέταρτη θέση προσπαθεί από την εσωτερική να κερδίσει έδαφος η Φτανέλα από τον Τσακιτζή, ο οποίος τρέχει δίπλα της. Φέρερπης Παντελής Πάνθερ, συνέχεια χιλιάρι στην πρωτοπορία. Ο Μέγας Βασίλειος περιέχει 2 μήκη του Ζεύξιπου. Στο ένα μήκος είναι ο Μιλιώτης Μάστρος. Τσακιτζής είναι στα 5 μήκη. Πιο πίσω η Φτανέλα, Φέρερπης Παντελής Πάνθερ τελευταίος. Οι δύο που επιτίθενται στο Μέγα Βασίλειο τον πιέζουν στο 800. Ο Μέγας Βασίλειος έχει στο ένα μήκος του Ζεύξιπου. Στα 2 μήκη είναι ο Μιλιώτης Μάστρος. Τώρα 5-6 μήκη πιο πίσω είναι η Φτανέλα.
το Τσακιν Τζι, 600 άρι παντού. Ο Μίγας Βασίλης βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Ζεύξυπος υποπίεσε ακολουθήσει το 1,5-2 μίκη. Ο Μιλιώτης Μάστρος στο 2 μίκη. Τρεις πρώτοι έχουν ξεφύγει. Φθανέλα έχει περάσει στην τέταρτη θέση. Περνούν 500 άρι με τον Μέγα Βασίλειο στην πρωτοπορία. Ο Ζεύξυπος υποπίεσε είναι στο 1,5 μίκος. Στα 2 μίκη ο Μιλιώτης Μάστρος. Φθανέλα στα 6-7 μίκη. Πάντα στην πρωτοπορία βρίσκεται ο Μέγας Βασίλειος. Υποσυνεχή πίεση ο Ζεύξυπος προσπαθεί να διατηρηθεί σε επαφή. Ξεφύγει τώρα στα 2-3 μίκη ο Μέγας Βασίλειος του Ζεύξυπο. Μιλιώτης Μάστρος και Φτανέλα στην τέταρτη θέση. Μέγας Βασίλειος πάντα στην πρωτοπορία. Στα 2-3 μίκη από το Ζεύξυπο. Μιλιώτης Μάστρος και Φτανέλα ακολουθούν. Έχει τις δυνάμεις ο Μέγας Βασίλειος. Ξεφεύγει τώρα περισσότερο. Είναι στα 4 μίκη για να κερδίσει εύκολα ο Μέγας Βασίλειος. Ζεύξυπος, Μιλιώτης Μάστρος και Φτανέλα. Εγώ δεν θα μία μέρα Βασίλειος Αντίγονος Τασμάνια Ανακάστος. Μέγα Βασίλειος Αντίγονος Τασμάνια Ανακάστος 2691-2691. Ένατη και τελευταία αποδρομία 1600 μέτρα. Ελένη Ελλάς με τον Ευτυχίου, Βροντέας με τον Γεωργίου, Γκάσπαζιά με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Φίλιππος με τον Γιώργο Μεσίτη, Πόμαχος με τον Μαθητόγονο Καράμανο, Καμάκι με τον Χαράμα Ανδρέου, Τζάνκο με τον Πέπο Άντης, με τον Γιάννη Μεσίτη, Σελεστίνα με τον Κεφάλα, Μουσακούσινα με τον Καποδίστρια, Μαϊρίσκ με τον Δημητσά. 11 συμμετοχές στην ένατη και τελευταία υποδρομία. Χάρη, θα ξεκινήσω πιστεύω ένα μικρό outsider, τον Τζάνγκο, ο οποίος πιστεύω ότι στον όμιλο αυτό, στην απόσταση κυρίως αυτή, πιστεύω ότι διεκδικεί νίκη. Ξεκουράστηκε ο Μούσα Κούσνα, χαμηλά βάρη, καλή ανάβαση. Μπορεί και αυτό να διεκδικήσει κάτι καλό. Εντάξει, είναι δύσκολη έτσι, η υποδρομία. Και ο Τζάνγκο, εντάξει, αν βρεθεί στην πέρα του, σίγουρα μπορεί να διεκδικήσει νίκη. Να πω για την Γκάσπαζιά, η οποία θεωρώ ότι είναι μια καλή. Μάιλερ, οπότε είναι και αυτή αρκετά υπολογίση. 2 Αυγούστου, Φτανέλα στην Έγκυν, Κασπαριά στη δεύτερη θέση, Φίλιππος στην τρίτη, Τζάνγκο στην τέταρτη, Μουσακούσινα στην έκτη, Βροντέα στην όγδοη και Υπόμαχος στην ένατη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Έμεινε λίγο πίσω η Sweet Memory. Έχει καλή εκκίνηση αμέσως στην πρωτοπορία και άνετα μάλιστα ο Υπόμαχος. Ο Μούσα Κούσινα ακολουθεί στην δεύτερη θέση μαζί τώρα με παλικάρι μου που βελτιώνει η θέση. Υπόμαχος, παλικάρι μου, Μούσα Κούσινα, Γκάσπαζιά, Φίλιππος και Φτανέλα, Τζάνγκο, Sweet Memory που βελτίωσε θέση. Πίσω είναι ο Sold Out, πάντα στην πρωτοπορία. Είναι ο Υπόμαχος, είναι στο 1,5 μήκος από παλικάρι μου. Γκάσπαζιά θέλει να βελτιώσει η θέση, ο Μούσα Κούσινα πάντα εσωτερικά. Και ο Φίλιππος σε καλή θέση, Sweet Memory εξωτερικά. Η Φτανέλα με τον Τζάνγκο να ακολουθεί ακόμη πιο πίσω. Υπόμαχος πάντα είναι στο 1,5 από παλικάρι μου. Πιο έξω προσπαθεί Γκάσπαζιά, ο Φίλιππος ψάχνει διάδρομο όμως και ο Μούσα Κούσινα στην εσωτερική. Φτανέλα ακόμα πίσω, Sweet Memory στην εξωτερική. Ο Υπόμαχος το 1,5 μήκος σταθερά από παλικάρι μου. Θέλει τώρα να πλησιάσει Γκάσπαζιά επίσης. Θέλει να πλησιάσει, πιέζει ο Φίλιππος να βελτιώσει θέση. Κάνει επίθεση ο παλικάρι μαζί όμως με την Γκάσπαζιά στον Υπόμαχο. Πιο πίσω είναι ο Φίλιππος, είναι η Sweet Memory, είναι ο Μούσα Κούσινα, η Φτανέλα και ο Τζάνγκο προσπαθεί να βελτιώσει θέση στην πρωτοπορία. Η Γκάσπαζιά τώρα με το παλικάρι μου πιο πίσω είναι ο Υπόμαχος, ακόμη πιο πίσω είναι ο Φίλιππος στην πρωτοπορία, η Γκάσπαζιά, πιο πίσω η Φτανέλα θέλει να κάνει finish μαζί τώρα με τον Φίλιππο, η Γκάσπαζιά στην πρωτοπορία, 3-4 μίκη, Φτανέλα τώρα κάνει ανέβασμα και ο Φίλιππος θέλουν να πλησιάσουν, Φτανέλα με δύναμη στα τελευταία μέτρα, Φτανέλα είναι δυνατή, Φτανέλα θα περάσει για να κερδίσει, Γκάσπαζιά, Φίλιππος και Τζάνγκο. Ένα αντιποδρομία, Τζάνγκο, Μούσα Κούσινα, Φίλιππος, Γκάσπαζιά. Τζάνγκο, Μούσα Κούσινα, Φίλιππος, Γκάσπαζιά. 7-14-3, 7-14-3. Πάμε στα καλύτερα Γκανιάν. Πρώτη υποδρομία, Αντιλία με το 4. Τέταρτη υποδρομία, Ροζαφύρα με το 10. Όγδοη υποδρομία, Μέγας Βασίλειος με το 2. Πρώτη υποδρομία, Αντιλία με το 4. Τέταρτη υποδρομία, Ροζαφύρα με το 10. Όγδοη υποδρομία, Μέγας Βασίλειος με το 2. Καλύτερα δίδυμα. Δεύτερη υποδρομία, Πύρα, Φόμπεντορ 4-2. Τέταρτη υποδρομία, Ροζαφύρα, Ρεσιτάλ 18. Πέμπτη υποδρομία, Αφροδιτάκη Άργης 2-4. Δεύτερη υποδρομία, Πύρα Φόμπεντορ 4-2. Τέταρτη υποδρομία, Ροζαφύρα Ρεσιτάλ 18. Πέμπτη υποδρομία, Αφροδιτάκη Άργης 2-4 και 2 Outsider. Έκτη υποδρομία, Κόμματος Νανά με το 2. Ένατη υποδρομία, Τζάνγκο με το 7. Έκτη υποδρομία, Κόμματος Νανά με το 2. Ένατη υποδρομία, Τζάνγκο με το αριθμό 7. Ολοκληρώνουμε, Χάρη. Ξεκινούμε ότι να πούμε ότι το πρόγραμμα είναι πολύ καλό τη συνάντηση τη Τετάρτη με νέα υποδρομία. Έχουμε καλέ υποδρομίε και μεταφέρομαι. Μάλιστα. Λοιπόν. Το είπαμε ότι είναι καλό το υποδρομιακό πρόγραμμα. Έχουμε υποδρομίες που θα, έτσι, θα τραβήξουν το ενδιαφέρον τον Φιλίππο και για το θέαμα αλλά και στοιχηματικά. Λοιπόν, έχουμε το τέτρακα στην πρώτη υποδρομία στις 3.094 ευρώ. Περιμένουμε από κοντά στις 12. Να κοιτάζω το σκονάκι μου, να το κοιτάζεις και εσύ. Ένα μικρό σύνθεο φόρκα στις 750 ευρώ. Και να πω επίσης ότι είχαμε δύο τυχερούς νικητές στη συνάντηση του Ντέρπι.
Ο ένας στον Jackpot 9 πήρε 50.699 ευρώ και ο δεύτερος στο Pick 6 είναι δύο μόνο. 11.940 ευρώ. Να σε ευχηθούμε σε καλή μεριά. Μάλιστα. Και γιορτές. Ωραία. Αυτά είχαμε όρεξη στις υποδρομίες της Τετάρτης 3 και 39 υποδρομίες. Καλό σας βράδυ.